Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Γιάννης Κανελάκης για όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Δεν ξέρω ποιος θα του ξαναμιλήσει μετά από αυτό. Τον Γιώργο Λιάγκα, δε Αλεξάνδρα, νομίζω ότι ούτε συνεννοημένοι να είστε. Λέει και εκείνος τα καλά του λόγια. Τα καλά του λόγια. Όχι άδικα. Είναι στο κλαμπ της ψυχούλας κι αυτός. Βεβαίως. Αναρωτιέμαι, αύριο στο ραδιόφωνο θα τον χαρακτηρίσει και γίνει τηλεκριτικό του Σαββατοκυριακού. Ή ανόητο που δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ναι. Ποιος να ξέρει για να... Θα μάθουμε τώρα. Να κάτσουμε να ακούσουμε και Λιάγκα για να δούμε τι θα πει, δεν νομίζω. Για πάμε κυρία Σαμπάνη μου, πάμε. Ο ανατρεπτικός Γιάννης Κανελάκης μιλάει για όλους και για όλα και δεν διστάζει να σχολιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Φέη Σκορδά. Τα έχουμε πει πολλές φορές με τη Φέη. Τράβηξε τον δρόμο της, τράβηξε την πορεία της, έκανε αυτά που έκανε να κάνει. Από εκεί πέρα της εύχομαι καλή δύναμη, καλή πορεία και να κρατήσει μια σοβαρότητα, μια αξιοπρέπεια και μια εντυμότητα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την τηλεοπτική ζωή που ζει. Γιώργος Λιάγκας. Α, καλά. Εντάξει, ο Γιώργος Λιάγκας, όπου λαλούν πολλοί κοκόρια, αργεί να ξημερώσει τον Γιώργος Λιάγκας. Όπου γης και πατρίς, όπου εκπομπή και μέσα και ο Γιώργος Λιάγκας. Ρε Γιώργο, σταμάτα επιτέλους, ρε γάμο. Σταμάτα, πηδάς από εδώ και από εκεί να μας εκπομπές. Και σε ξέρω από τις τηλεοράσεις και από τις εκπομπές, κράτα μια γραμμή, διότι είναι κρίμα να πηδάς από εδώ και από εκεί να δημιουργήσεις τέτοια αντίποση στον κόσμο, ότι είσαι να μην τον μπαλαντέρ, να μην τον οποιοδήποτε εκπομπών. Είναι σε μια γραμμή και κάνε μια επιλογή στη ζωή σου. Αυτή είναι η απόψη μου, η ταπεινή και συγγνώμη, λοιπόν, σας συγχώρησα, κύριε συνάδελφε. Γρηγόρης Αρναούτογλου. Είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος στη δουλειά του και τον θαυμάζω ειλικρινά και του στέλνω χαιρετίσματα και την αγάπη μου, φίλε Γρηγόρη. Πάντα έτσι, ωραίος, απλός, σεμνός, αγνός και αυθεντικός. Αυτός είσαι και να παραμείνεις εσύ, δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί είναι και το δικό σου στυλ, όπως είναι και το δικό μου και το δικό σου DNA, έτσι είναι. Μην είναι αυτός που είσαι, Γρηγόρη μου, και πάντα θα κερδίζεις και έδαφος και ανθρώπους και αξιοπρέπεια και λεβεδιά και ήθος και ύφος και οτιδήποτε θες να το κερδίζεις. Ελένη Μενεγάκη. Τι να πω για την Ελένη Μενεγάκη, ρε παιδί. Πατάει και επί πτωμάτων. Είναι ικανή να πατήσει και επί του δικού της πτώματος αυτή για να επιβιώσει, για να πάρει εκπομπές. Προσπαθεί από εδώ, προσπαθεί από εκεί, με διάφορους τρόπους και, χωρίς κόπους. Με τρόπους μόνο και όχι με κόπους. Η οποία με το δικό της στυλ και με το δικό της τρόπο προσπαθεί ναι μεν να αποκτήσει και να πετύχει τηλεθέαση στο αυτό, αλλά δεν είναι αδίστακτη όμως. Αυτές οι εκπομπές για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει μάθει την ποιότητα, έχει μάθει την αξιοκρατία και τη διαφώτιση σοβαρή. Πάνε σε Μενεγάκη γιατί έχει λέει τηλεθέαση. Πού το είδες ότι τηλεθέαση είναι μεγάλη Μενεγάκη. Μαρία Μπεκατόρου. Μπεκατόρου, μια πολύ καλή συναδέλφισσα, την οποία τη συνάντησα για πρώτη φορά και στην εκπομπή του Γρηγόρη του Αρναούτογλου. Σεμνή, σοβαρή, έγιναν διάλογοι, γίνανε ερωτήσεις, έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αν κρίνω από την ποιότητά της και την δυνατότητα που έδειξε τότε και την όλη γκάμα τέλος πάντων παρουσίασης, και σαφώς θα μπορούσε να κρατήσει μια εκπομπή. Αλλά να κρατήσει μια εκπομπή μόνη της, κάποια στιγμή μπορεί να κουράσει σαν μόνη της μια γυναίκα. Νίκος Μουτσινάς. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Τηλεοπτικά τον έχετε δει. Πρέπει να τον έχω δει αρκετές φορές. Δεν έχω σταθεί, ας πούμε, σε εκπομπές. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να είναι τέλειος ή δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ας με συγχωρέσει, δεν μπορώ να εκφραστώ. Εύχομαι να είναι ο καλύτερος και να αποδώσει τα καλύτερα.